Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Δύο ανακοινώσεις να σας κάνω. Η πρώτη είναι ότι οι διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες σταμάτησαν χθες το βράδυ με σκοπό να ξεκινήσουν αύριο το πρωί. Γίνονται αυτή τη στιγμή διαβουλεύσεις στο επίπεδο και της κυβέρνησης αλλά και των θεσμών, έτσι ώστε αύριο να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις αυτές στις Βρυξέλλες. Και να σας ενημερώσω ότι σήμερα στις 5 ώρα το απόγευμα στο Μαξίμου θα γίνει συνεδρίαση της ομάδας πολιτικής διαπραγμάτευσης. Είμαι στη διάθεση για τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, ήθελα να σας το όνομα και Γιάννη Τσακίνης από τον Αντένα. Ήθελα να σας ρωτήσω αν ξέρετε κάτι παραπάνω από τη δήλωση που έκανε σήμερα ο Πάνος Καμένος στον Αντένα, ότι η συμφωνία είναι θέμα ορών. Εκτιμάτε και εσείς ότι είναι θέμα ορών? Υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορούμε αυτή τη βδομάδα να υπάρχει συμφωνία? Και αν υπάρχει αυτή η αισιοδοξία, γιατί κυβερνητικά στελέχη το ένα μετά το άλλο δηλώνουν επίσημα ότι δεν πρόκειται να πληρώσουμε τη δόση στις 5 Ιουνίου? Δεν ξέρω αν είναι θέμα ορών. Σίγουρα είναι θέμα σύντομου χρονικού διαστήματος. Αυτός είναι ο σκοπός της κυβέρνησης. Αυτός είναι ο στόχος τον οποίο έχουμε θέσει και αυτός είναι ο στόχος τον οποίο σας τον έχω πει και εγώ εδώ πέρα από αυτό το βήμα. Δηλαδή ποιος, μέχρι τέλος Μάη, αρχές Ιουνίου, να μπορέσουμε να είμαστε σε θέση να έχουμε μια συμφωνία αμοιβαία εποφελή. Παρακαλώ. Στρατάκης από Φράση και Νους. Για τις δηλώσεις, με ρωτήσατε και για τις δηλώσεις να μην πληρώσουμε. Κοιτάξτε, αυτό που έχουμε πει πολλές φορές πάλι από εδώ πέρα, είναι ότι η κυβέρνηση αυτή έχει την ευθύνη να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της στην Ελλάδα, τόσο στην Ελλάδα, δηλαδή τις εσωτερικές υποχρεώσεις, όσο και στο εξωτερικό. Τα προβλήματα ρευστότητας είναι γνωστά. Εμείς θέλουμε να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας. Γι' αυτό ακριβώς επιδιώκουμε να υπάρχει και άμεσα αυτή η συμφωνία, η οποία θα μπορέσει να δώσει και μια ανάσα ρευστότητας στην ελληνική οικονομία. Παρακαλώ. Στρατάκης από Flash και News.gr. Σε σχέση με αυτό που είπατε μόλις τώρα, κύριε εκπρόσωπε, δεν σκεφτόσαστε δηλαδή καν να αξιοποιήσετε την πρόταση της κυρίας Κωνσταντοπούλου για αναβολή των πληρωμών εάν δεν ολοκληρώσει το έργο της Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου? Είναι το ένα, και σε συνάρτηση με το ερώτημα του συναδέλφου. Όταν η κυβέρνηση λέει, ο κύριος Τσίπρας εχθές στην Κεντρική Επιτροπή, ότι δεν θα υπογράψει ή δεν θα φέρει μνημονιακή συμφωνία, ως προς τι? Ως προς το email Χαρδούβελη? Υπάρχει δηλαδή κάποιο μνημονιόμετρο? Το ως προς τι? Το τι χαρακτηρίζει μία μνημονιακή ή μία μη μνημονιακή συμφωνία είναι η ουσία, είναι το περιεχόμενο των μέτρων και των μεταρρυθμίσεων τα οποία περιλαμβάνει μια τέτοια συμφωνία. Μια συμφωνία λιτότητας, μια συμφωνία η οποία μειώνει μισθούς και συντάξεις, μια συμφωνία η οποία φαλκιδεύει όλες τις προοπτικές ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής για την οικονομία αλλά και την κοινωνία, δηλαδή συμφωνίες σαν αυτές που υπογράφτηκαν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και εφαρμόστηκαν ως προγράμματα πολιτικής από αυτές τις κυβερνήσεις, εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο το μνημονιακό. Όταν ο Πρωθυπουργός λέει ότι δεν πρόκειται να εφαρμόσουμε μια μνημονιακή συμφωνία, βρίσκεται προφανώς στον αντίποδα ενός τέτοιων χαρακτηριστικών που είχαν οι προηγούμενες συμφωνίες. Τώρα, σε σχέση με το πρώτο ερώτημα που μου κάνατε, ισχύει αυτό που είπα και πριν, ότι η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν εξετάζει τέτοιου τύπου ενδεχόμενα, όχι επειδή δεν θεωρεί ότι υπάρχουν ζητήματα και με τη βιωσιμότητα του χρέους, αλλά επειδή βάζει όλα αυτά τα ζητήματα συντεταγμένα και χρησιμοποιεί όλα τα διαπραγματευτικά της όπλα, όπως οφείλει να κάνει η κάθε κυβέρνηση. Παρακαλώ. Μπορώ μία συμπληρωματική από αυτού? Επ' αυτού, ναι. Επειδή δεν είναι μία η δόση του Ιουνίου, είναι 5 και ανέρχονται όλες μαζί στο 1,5 περίπου δισεκατομμύριο ευρώ. Εξετάζει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο να πακεταριστούν σε μία κάποια στιγμή? Διάβασα αυτά τα δημοσιεύματα σήμερα. Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο, δεν έχουμε εξετάσει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο και δεν έχει τεθεί και στην ελληνική κυβέρνηση κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο. Παρακαλώ, ναι. Κυκλοφορούν από το πρωί με αφορμή κάποιες δηλώσεις, αν δεν κάνω λάθος, σενάριο ότι αν δεν υπάρξει σύντομα συμφωνία και μάλιστα μέσα στην εβδομάδα, μπορεί να υπάρξουν κινήσεις όπως capital control και άλλα τέτοια. Θα ήθελα ένα σχόλιο επ' αυτού και τι μπορεί να σημαίνει η μη ύπαρξη συμφωνίας στο αμέσως επόμενο διάστημα. Αναφέρεστε, αν δεν κάνω λάθος, σε κάτι που δήλωσε το πρωί η κυρία Μπακογιάννη. Ακριβώς, ακριβώς. Επ' αυτού.
Καλογεροπούλου, από τα παραπολιτικά. Δεν το δήλωσε μόνο η κυρία Μπακογιάννη, το δήλωσε και το στέλεχος, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Μητρόπουλος, στα παραπολιτικά, μιλώντας σήμερα το πρωί, λέγοντας ότι φοβάμαι ότι θα υπάρξουν ραγδαίες εξελίξεις, γιατί δεν βλέπει η συμφωνία να περνάει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα πακέτο μαζί σε όλα αυτά που είπατε. Πρώτα απ' όλα, σχετικά με αυτά που δήλωσε η κυρία Μπακογιάννη. Τέτοια σενάρια είναι εντελώς ανυπόστατα και είναι σενάρια τα οποία είναι και κακόβουλα και χρησιμοποιούνται με έναν τρόπο καθόλου, μα καθόλου υπεύθυνο. Πιθανότητα να έχουμε capital controls ή οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη στο τραπεζικό σύστημα, πολύ απλά να σας το πω, δεν υπάρχει. Και αυτό το δηλώνει και η ελληνική κυβέρνηση, αλλά αυτό θα σας το δηλώσουν και οι υπεύθυνοι και οι επικεφαλείς των θεσμών. Επομένως, καλό είναι όποιος κάνει τέτοιου τύπου δηλώσεις να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Έχουν ακουστεί πολλές φορές και προεκλογικά, θα σας υπενθυμίσω, τέτοιου τύπου σενάρια καταστροφολογικά, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν όπως και χρησιμοποιούνται απλά και μόνο για λόγους πολιτικής πίεσης προς την κυβέρνηση. Τώρα, σε σχέση με το άλλο το ερώτημα που μου τέθηκε, αυτό που έχω να σας πω είναι, στην ουσία ήταν και η πρώτη μου απάντηση. Εμείς πιστεύουμε και είμαστε αισιόδοξοι ότι η συμφωνία και θα είναι και θα επιτευχθεί, αλλά να είστε σίγουροι, και αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε, ότι μία τέτοια συμφωνία για να φτάσει στην κοινοβουλευτική ομάδα θα πρέπει να έχει περάσει πρώτα απ' όλα από τον Πρωθυπουργό. Και ο Πρωθυπουργός, όπως και το Υπουργικό Συμβούλιο, δεν θα δεχτούν μία συμφωνία η οποία να μην έχει αυτά τα χαρακτηριστικά της έντιμης συμφωνίας, τα οποία ορίζονται και στο πλαίσιο της λαϊκής εντολής που έχουμε λάβει. Παρακαλώ. Δώρα Αντωνίου από Καθημερινή. Κύριε εκπρόσωπε, ήθελα να μας πείτε λιγάκι, να μας περιγράψετε λιγάκι, δεδομένου ότι διακόπησαν χθες, όπως είπατε, οι διαπραγματεύσεις στο Brussels Group. Ποια είναι τα σημεία εκείνα στα οποία έχουμε κολλήσει, να το πω έτσι, και τα οποία προφανώς θα συζητηθούν το απόγευμα στη συνεδρίαση της ομάδας διαπραγμάτευσης του Μαξίμου. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, είναι κάποια ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Είναι το ζήτημα αυτή τη στιγμή του φόρου προστιθέμενης αξίας, είναι το ζήτημα το ασφαλιστικό, είναι το ζήτημα των δημοσιονομικών, δηλαδή του πρωτογενούς πλεονάσματος, και είναι και το ζήτημα που μπαίνει και για τα εργασιακά. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία γίνεται η συζήτηση, και είναι αυτά άλλωστε που σας έχω πει και άλλες φορές από αυτό εδώ το βήμα. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, πότε η κυβέρνηση θα ζητήσει έκτακτη συνεδρίαση του Eurogroup? Η κυβέρνηση θα ζητήσει έκτακτη συνεδρίαση του Eurogroup σε συνεργασία πάντοτε και με τους θεσμούς, όταν υπάρχει όταν έχει προκύψει μέσα από αυτές τις διαπραγματεύσεις, όταν έχουν προκύψει οι όριμες συνθήκες, έτσι ώστε αυτό να λάβει χώρα. Και αυτό συναρτάται και με την πρώτη απάντηση που έδωσα, ότι είναι εμείς ευελπιστούμε ότι αυτό θα γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Παρακαλώ. Αλευθερόπουλος από την Εφημερίδα Αγορά. Κύριε εκπρόσωπε, ήθελα να σας ρωτήσω εάν οι αποφάσεις, το κείμενο αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, είναι δεσμευτικές στο σύνολό τους ως προς τη διαπραγμάτευση και την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και θέλω επίσης να σας ρωτήσω αν τελικά η κυβέρνηση επιμένει σε μία ενιαία συμφωνία η οποία περιλαμβάνει και το χρέος και το αναπτυξιακό πακέτο, και αν είναι διατεθειμένη να το σπάσει σε χρονικά διαστήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Θεσμευτικές προφανώς και είναι οι αποφάσεις στο σύνολό τους. Αν μου επιτρέπετε, δεσμευτικές και για την κοινοβουλευτική ομάδα. Κοιτάξτε, το θέμα της δέσμευσης είναι ζήτημα το οποίο είναι πολιτικό. Είναι πολιτική η δέσμευση του καθενός να παίρνει τις αποφάσεις του σε προσωπικό επίπεδο με βάση τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων. Όπως σας είπα και πριν, ότι η συμφωνία η οποία θα φτάσει στη Βουλή, αλλά και αν χρειαστεί και στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, παρόλο που δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα σας μιλήσει για το ΣΥΡΙΖΑ, θα απευθυνθείτε στον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η συμφωνία αυτή θα έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να μην υπάρχει κάποιο θέμα
σε σχέση με την ψήφιση ή τη μη ψήφιση. Και μου κάνετε και άλλη μια ερώτηση, παρόλο που καλό είναι να κάνουμε μία ερώτηση ο καθένας. Δεν θέλω εγώ να σας το επενθυμίζω αυτό ο κάθε. Όχι, δεν είναι θέμα να σας. Αλλά ναι, λίγο να αυτοπεριοριζόμαστε. Ναι, συζητάμε για μία ενιαία συμφωνία, όπου θα μπουν όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχει αναγγείλει και ο Πρωθυπουργός και στο συνέδριο του Economist, αλλά και, και στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Θέλουμε μια συμφωνία η οποία να δίνει πραγματικές λύσεις και ανάσες στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή τόσο το ζήτημα το χρηματοδοτικό, τόσο το ζήτημα των χαμηλών πρωτογενών πλεονασμάτων, τόσο το ζήτημα της μη περικοπής σε μισθούς και συντάξεις και τόσο το ζήτημα του επενδυτικού πακέτου, είναι ζητήματα τα οποία θέλουμε να υπάρχουν σε αυτήν την συμφωνία. Δεν το σπάτε χρονικά δηλαδή αν χρειαστεί. Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε σε αυτή τη συμφωνία η εφαρμογή της του κάθε ενός από όλα αυτά. Προφανώς δεν μπορεί να γίνει αυτόματα. Εμείς μιλάμε για μια συμφωνία όμως στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται αυτά. Γιατί ακόμα και αν πούμε τώρα για ένα επενδυτικό πακέτο, δεν σημαίνει ότι πατάμε ξαφνικά ένα κουμπάκι και ξεκινάει ένα επενδυτικό πακέτο να εφαρμόζεται από την επόμενη μέρα της συμφωνίας. Οπότε εκ των πραγμάτων θα υπάρχουν κάποιες χρονικότητες. Παρακαλώ. Νταλιάνη από Άξιον 24. Δεδομένων των δηλώσεων και του κυρίου Βούτσι, αλλά και πολλών στελεχών στη Κεντρική Επιτροπή, ότι δεν θα καταβληθεί η δόση 5 Ιουνίου, αλλά μισθή και συντάξεις. Θέλω να ρωτήσω, η δόση, αν θυμάμαι καλά, είναι 300 περίπου εκατομμύρια στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πρέπει να πληρώσουμε 5 Ιουνίου. Αν υπάρχουν αυτά τα χρήματα και αν υπάρχουν και τα χρήματα για μισθούς και συντάξεις τέλος Μαΐου. Για μισθούς και συντάξεις δεν τίθεται κανένα ζήτημα για το τέλος Μαΐου, όπως είπατε. Για σε σχέση με το άλλο, το ζήτημα της 5ης Ιουνίου, ισχύει η απάντηση που έδωσα και πριν, ότι από την πλευρά της κυβέρνησης υπάρχει η ευθύνη να αποπληρώνονται και οι μισθοί και οι συντάξεις και όλες οι υποχρεώσεις. Προφανώς στο πλαίσιο αυτό κινούμαστε, έτσι ώστε να ανταποκρινόμαστε σε αυτού του τύπου τις υποχρεώσεις της χώρας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Εκπρόσωπε, είδαμε το τελευταίο διάστημα, ιδίως μετά τη σύνοδο στη Ρήγα και τις συναντήσεις που είχε ο Πρωθυπουργός, να υπάρχουν διάφορες διαρροές σχόλια από κύκλους γερμανικής ηγεσίας αναφορικά με το ρόλο του Jean-Claude Juncker, του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και το πώς εκείνος εμπλέκεται στη διαπραγμάτευση, αν έχει λόγο και αν πρέπει να εκφέρει και άποψη. Θα ήθελα ένα σχόλιο επ' αυτών. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, νομίζω. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχουν γίνει τέτοιου τύπου σχόλια από τη στιγμή που όλοι γνωρίζουν και όλοι αναγνωρίζουν ότι η διαπραγμάτευση γίνεται τόσο στο πλαίσιο του Eurogroup, τόσο και στο πλαίσιο των τριών θεσμών. Και αν δεν κάνω λάθος, και από όσο γνωρίζουμε και όλοι, και δεν κάνω σίγουρα λάθος, ένας από τους τρεις θεσμούς είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει τον ίδιο λόγο και την ίδια βαρύνουσα σημασία η άποψή της και σε σχέση με τους άλλους θεσμούς, αλλά και σε σχέση με όλους αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτήν τη διαδικασία. Παρακαλώ. Κύριε Εκπρόσωπε, Κατσίγιαννης από Αθήνα 84. Επειδή έχουμε μπερδευτεί τα τελευταία 24 ώρα σε σχέση με κάποιες δηλώσεις του κ. Βαρουφάκη, έχει δώσει κάποια εντολή ο Πρωθυπουργός στον Τσάρο της ελληνικής οικονομίας να ηχογραφεί τις συνεδριάσεις στο Eurogroup? Όχι, δεν υπάρχει τέτοια εντολή. Ο κύριος Βαρουφάκης, όπως έχει επανειλημμένα δηλώσει, σέβεται απολύτως την εμπιστευτικότητα και την μυστικότητα των συνεδριάσεων οι οποίες λαμβάνουν χώρα. Κύριε Εκπρόσωπε, Ειρήνη Σαββοπούλου από το Star Channel. Μας μιλήσατε λίγο πριν για τα ανοιχτά θέματα, τα οποία, όπως είπατε, είναι το ασφαλιστικό, είναι τα εργασιακά θέματα, τα οποία για εσάς αποτελούν κόκκινες γραμμές. Και από ό,τι έχουμε καταλάβει τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες, αποτελούν και για τους θεσμούς κόκκινες γραμμές. Τι σας κάνει να αισιοδοξείτε ότι δεν έχει κλείσει η συμφωνία εδώ και 4 μήνες και θα κλείσει μέσα σε 5 μέρες? Πιστεύουμε ότι οι συνθήκες, όσο περνάει ο καιρός και με βάση τη δουλειά που γίνεται στις διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο, έχουν οδηγήσει σε μια ορίμανση των καταστάσεων, έτσι ώστε να επέλθει η συμφωνία στο χρονικό αυτό διάστημα στο οποίο προείπα. Παρακαλώ. Ναι. Εσείς. Λουκάς Γεωργιάδης από το οικονομικό κανάλι SBC. Θα ήθελα να μου πείτε για την επόμενη μέρα της συμφωνίας, κύριε εκπρόσωπε, σε ποιο ύψος εκτιμάει η κυβέρνηση το χρηματοδοτικό κενό, επειδή ακούμε πολλά νούμερα από το εξωτερικό. Και δεύτερον, εάν έχετε βρει μια εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης αυτού του κενού με επιτόκιο χαμηλότερο από το 0,8% που μας δανείζουν τα κράτη. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης το οποίο
τίθεται εκ των πραγμάτων, όπως έχουμε πει και άλλες φορές εδώ πέρα, επειδή υπάρχει ένα χρηματοδοτικό κενό, το οποίο δεν μπορούμε να προσποιηθούμε ότι δεν υπάρχει. Όλου αυτού του τεχνικού τύπου ζητήματα και σε σχέση με το επιτόκιο, αλλά και σε σχέση με τις πηγές χρηματοδότησης, απασχολούν και θα απασχολήσουν και τη διαπραγμάτευση σε όλα τα επίπεδα ανάμεσα στην Ελλάδα, τους εταίρους και τους θεσμούς. Παρακαλώ. Ναι. Κύριε εκπρόσωπε, Γαλιάτσας από το Real FM. Μιλώντας ο Πρωθυπουργός χθες στην Κεντρική Επιτροπή, είπε και το χαρακτήρισε μάλιστα ως μια κατάκτηση της κυβέρνησης στη διαπραγμάτευση, ότι το βασικό σενάριο που έχει συμφωνηθεί θα έχει 2 χρόνια χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα, θα έχει επίσης τα επόμενα 2 χρόνια πλεονάσματα τα οποία θα συνδέονται με ρήτρα ανάπτυξης και ότι όλη η εξοικονόμηση που θα υπάρξει για τον κρατικό προϋπολογισμό θα είναι στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό που εγώ ρωτάω, αυτό το βασικό σενάριο έχει συμφωνηθεί ή το επιδιώκουμε ακόμα να το συμφωνήσουμε? Αυτό σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με το ύψος των στόχων των πρωτογενών πλεονασμάτων, από όσο γνωρίζω, υπάρχει μια σύγκληση απόψεων και με τους θεσμούς. Αργυρός από επένδυση. Εκτός από το Brussels Group, ήθελα να ρωτήσω, περιμένετε καταρχήν κάποιο σήμα από το G7, από τη Σύνοδο Υπουργών Οικονομικών στη Δρέσδη, ένα, και δεύτερον, ο Πρωθυπουργός θα ανταποκριθεί στην πρόσκληση του Ευρωκοινοβουλίου, θα πάει την Πέμπτη στο Ευρωκοινοβούλιο να μιλήσει? Από όσο γνωρίζω, δεν έχει κατατεθεί επίσημα κάποια τέτοια πρόσκληση. Επομένως, αυτό που γνωρίζω είναι ότι δεν θα πάει ο Πρωθυπουργός στις Βρυξέλλες, στο Ευρωκοινοβούλιο, για αυτή τη συζήτηση που γράφτηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα, σε σχέση με το G7, αυτό είναι ζήτημα των Υπουργών Οικονομικών των χωρών του G7 και η ατζέντα τους και η θεματολογία τους, αλλά και οι απόψεις οι οποίες θα ακουστούν εκεί πέρα. Εμείς πιστεύουμε ότι το ζήτημα της Ελλάδας και κατ' επέκταση και της Ευρωζώνης είναι ένα θέμα το οποίο αφορά την παγκόσμια οικονομία. Δεν έχουμε συγκεκριμένες προσδοκίες, δεν βάζει η Ελλάδα ατζέντα, η ελληνική κυβέρνηση μάλλον ατζέντα στο G7. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς έχουμε ενδιαφέρον για όλες τις εξελίξεις οι οποίες φορούν την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή και προφανώς και την ελληνική οικονομία. Παρακαλώ. Μαραθιάς Ανδρέας από Newsit. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, πιστεύετε ότι οι εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής συμβράμουν το έργο του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης στην διαπραγμάτευση που είναι σε εξέλιξη? Και το ρωτώ αυτό γιατί υπήρχαν ομιλίες όπως του Παναγιώτη Λαφαζάνη, ο οποίος αμφισβήτησε ότι βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία, θέτοντας ευθέως θέμα ιδιωτικοποιήσεων, λέγοντας ότι πρέπει η Κεντρική Επιτροπή, άσχετα αν δεν πήρε απόφαση, να μην υιοθετήσει ιδιωτικοποιήσεις σε λιμάνια, σε σιδηροδρόμους, φιλέτα, ακόμη και στα ζητήματα γενικότερα που έχουν να κάνουν με την πορεία αυτής της συμφωνίας. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζονται όλες οι απόψεις, εκφράζονται ανοιχτά. Ο κάθε ένας και η κάθε μία έχουν το δικαίωμα να λένε τις απόψεις τους, να τις καταθέτουν στα όργανα και μέσα από συντεταγμένο τρόπο να τις καταθέτουν και για ψηφοφορία. Αυτό είναι μια κατάκτηση του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία την είχαμε από τότε που ήμασταν ένα κόμμα μικρό, και δεν υπάρχει κανένας λόγος να θυσιάσουμε αυτού του τύπου τις δημοκρατικές κατακτήσεις και σήμερα που είμαστε στην κυβέρνηση. Παρακαλώ. Ζαχαριάδης από το left.gr. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Με δεδομένη την θέση της κυβέρνησης ότι οι μισθοί και οι συντάξεις έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τις δόσεις και όλα όσα μας είπατε σήμερα, πρέπει να θεωρούμε την 5η Ιουνίου καταληκτική ημερομηνία ή είναι μια ημερομηνία η οποία μπορεί να πάει και πιο πέρα? Ευχαριστώ. Καταληκτική σε σχέση με τι? Με τη συμφωνία. Με τη συμφωνία. Κοιτάξτε, εμείς δεν βάζουμε καταληκτικές ημερομηνίες, δεν βάζουμε τελεσίγραφα, δεν κάνουμε εκβιασμούς. Επομένως δεν υπάρχουν καταληκτικές ημερομηνίες. Σίγουρα με βάση τα προβλήματα ρευστότητας που θα το πω ακόμα μία φορά και ας γίνουμε γραφικός, ποτέ δεν τα έχουμε κρύψει. Προφανώς με βάση αυτά τα προβλήματα κινούμαστε και υπάρχει επιτακτική ανάγκη και για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρωζώνη και για τους θεσμούς να επέλθει σύντομα μία συμφωνία. Παρακαλώ.
Ζαφυρίαδα από την Aria News. Κύριε εκπρόσωπε, υπάρχει περίπτωση μέσα στην εβδομάδα να κατατεθούν στο Κοινοβούλιο το νομοσχέδιο για τα εργασιακά και εκείνο της κοινωνικής ασφάλισης για την μη μείωση των επικουρικών συντάξεων? Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια περίπτωση από αυτού. Παρακαλώ. Χρήστος Τσιγουρής από το ΜΕΓΚΑ. Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχει η Αθήνα πετύχει μια συμφωνία μέσα στον Μάιο ή στις πρώτες ημέρες του Ιουνίου, θα έρθει στη Βουλή ή θα περάσει πρώτα? Θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο να περάσει και να εγκριθεί από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ? Σίγουρα εμείς θέλουμε, και το δήλωσε και ο Πρωθυπουργός και, και συζητήθηκε μάλλον και στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, θα έχει νομίζω σημασία να εκφραστεί και μία πρόταση από την Κεντρική Επιτροπή σε επίπεδο γνωμοδοτικό σε κάθε περίπτωση. Δεν βάζουμε από τη δική μας την πλευρά ζήτημα για το εάν ή όχι θα γίνει μια τέτοιου τύπου συνεδρίαση. Αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά τα όργανα του κόμματος, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε από την έκφραση άποψης από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλώ. Στέλλα Γκαντώνα από το Κόντρα. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, αν τις επόμενες μέρες έρθει στην Βουλή η πρόταση του ΚΚΕ για την κατάργηση των μνημονίων, εάν η κυβέρνηση θα στηρίξει, γιατί πριν από λίγες μέρες η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε πει ότι πρόκειται για ένα σχήμα λόγου. Ευχαριστώ. Η κυρία εννοείται για την πρόταση νόμου. Δεν ήταν για την αύξηση, για την επαναφορά του κατώτατου μισθού, αν δεν κάνω λάθος. Ήτανε... Για την ναι. Δεν ήταν, από όσο γνωρίζω, η κυρία Κωνσταντοπούλου ως όφιλε έστειλε την πρόταση νόμου του Κομμουνιστικού Κόμματος τόσο στο Υπουργείο Εργασίας, στο αρμόδιο Υπουργείο, όσο και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, για να εξετάσει το Γενικό Λογιστήριο αν υπάρχει δημοσιονομική επίπτωση, όπως γίνεται με όλες τις προτάσεις νόμου που γίνονται από κόμματα είτε από άτομα εκτός κυβέρνησης. Είναι κάτι το οποίο είναι τυπικό και καλώς έγινε από την πλευρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Δεν γνωρίζω εάν θα προχωρήσει αυτό το σχέδιο νόμου και ο πρόταση νόμου στην Ολομέλεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο, αν γίνει, θα τοποθετηθούμε. Παρακαλώ. Τσάκωνα από Αξία. Κύριε εκπρόσωπε, στην τελευταία της συνεδρίαση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε ελάχιστα τον έλα για τις ελληνικές τράπεζες. Φοβίζει την κυβέρνηση ότι όσο πλησιάζουμε προς τη συμφωνία, όπως λέτε, τελικά θα κουρέψει τα κολάτερα των τραπεζών για να αυξήσει την πίεση? Ευχαριστώ. Η γνώση που έχω είναι ότι αυτή η μικρή σχετικά αύξηση του έλα έχει να κάνει και με τον περιορισμό και τη σταθεροποίηση των νεκροών από το τραπεζικό, των καταθέσεων από το τραπεζικό σύστημα. Ούτως ή άλλως υπάρχει και ένα απόθεμα χρημάτων, κεφαλαίων από τον ΕΛΑ που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από την ελληνική κυβέρνηση, και γι' αυτό ορθώς, αν θέλετε, έκρινε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι δεν χρειαζόμαστε κάποια αύξηση σε αυτό το ποσό. Δεν πιστεύω ότι όσο φτάνουμε κοντά στη λύση, μία τέτοιου τύπου ενέργεια, μιλάω για το δεύτερο ερώτημα, για το κούρεμα των αξιών των ομολόγων, έχει κάποιο νόημα. Αντιθέτως, νομίζω ότι θα δημιουργούσε προβλήματα στη διαπραγμάτευση και νομίζω κάτι τέτοιο δεν θα ήταν συμβατό με το πλαίσιο της συζήτησης η οποία γίνεται. Αντώνη Σαντζολέτος από το Sky. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, χτες η κυρία Κωνσταντοπούλου στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής φέρεται να τοποθετήθηκε κατά της τοποθέτησης του κυρίου Ταγματάρχη ως διευθύνοντα συμβούλου του ΣΟΥΤΙΣΕΡΤ. Ήθελα να ρωτήσω αν μια τυχόν αρνητική ψήφο σήμερα από την κυρία Κωνσταντοπούλου ή άλλα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ θα αποτελεί πλήγμα για την κυβέρνηση. Και επειδή είχαμε μια αιχμή από τον Πρωθυπουργό την πρώτη μέρα, μια απάντηση από την κυρία Κωνσταντοπούλου, αν υπάρχει κάποιο θέμα για το Μέγαρο Μαξίμου. Κοιτάξτε, η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως γνωρίζετε, έχει εκφραστεί αρνητικά και επικριτικά στην τοποθέτηση του κυρίου Ταγματάρχη. Ο κάθε ένας και η κάθε μία από τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, από όποια θέση και αν έχουν, μπορούν να εκφράζουν την άποψή τους ελεύθερα. Επομένως, δεν τίθεται κάποιο ζήτημα σε σχέση με την κυρία Κωνσταντοπούλου πάνω στην έκφραση του δικαιώματός της να λέει την άποψή της και μέσα στις αρμόδιες επιτροπές. Για την κυβέρνηση όμως, αυτό που είναι σημαντικό είναι αυτό το οποίο νομοθετήθηκε πριν από κάποιες εβδομάδες σχετικά με την επαναλειτουργία της ΣΕΡΤ,
το οποίο ήταν και ένα αίτημα, αν θέλετε, που υπήρχε από ευρεία στρώματα της κοινωνίας και το οποίο αποτελούσε και βασικό, βασική θέση και του προγράμματος της Θεσσαλονίκης και του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, να προχωρήσει άμεσα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του νόμου ο οποίος έχει ψηφιστεί. Ναι. Εάν σήμερα η Επιτροπή, κύριε Πρόσωπε, Μακρυγιάννης από πρώτο θέμα γιατί νωρίτερα δεν το είπα, γνωμοδοτήσει, έτσι γνωμοδοτική είναι η, εν πάση περιπτώσει, η απόφαση, αρνητικά η κυβέρνηση θα το πάρει υπόψη, δηλαδή θα αλλάξει την τοποθέτηση του κ. Ταγματάρχη ή θα επιμείνει μέχρι τέλους παρά την όποια αντίθεση της Επιτροπής? Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει αρνητική εισήγηση και αρνητική γνωμοδότηση. Θα το δούμε έτσι κι αλλιώς τώρα, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινάει σε λίγη ώρα και η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Παρακαλώ. Αν όμως... Γιάννα Σπυροπούλου από την εφημερίδα Bild. Ο κύριος Βαρουφάκης παραδέχτηκε την καταγραφή στο Eurogroup. Η παραδοχή αυτή και γενικώς το στυλ του Υπουργού δημιουργεί επικοινωνιακά προβλήματα στην κυβέρνηση? Εμείς δεν πιστεύουμε σε καμία περίπτωση ότι πρέπει να εξετάζεται η ουσία της πολιτικής με επικοινωνιακά κριτήρια. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα με τον κύριο Βαρουφάκη από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης και ο κύριος Βαρουφάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, χέρι της απεριόριστης εμπιστοσύνης τόσο του Πρωθυπουργού όσο και της ελληνικής κυβέρνησης. Πασαγυριάκος από Ριζοσπάστη. Ακούμε σε όλη αυτή τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης στην κυβέρνηση να λέει ότι κινείται στο πλαίσιο της λαϊκής εντολής που έχει πάρει. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε λίγο πιο ξεκάθαρα κάποια πράγματα να εμφανίζονται. Πριν είπατε για το ΦΠΑ. Ακούσαμε κάποια σενάρια για τους τρεις συντελεστές του ΦΠΑ που η κυβέρνηση προτείνει. Mm-hmm. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Θεωρεί η κυβέρνηση ότι είναι στο πλαίσιο της λαϊκής εντολής η αύξηση του ΦΠΑ στα φάρμακα και η διατήρηση του ΕΝΦΕ για το 2015 ίσως και για το 2016? Η αύξηση του ΦΠΑ στα φάρμακα, όχι σίγουρα, δεν είναι. Γι' αυτό ακριβώς και δεν συζητάμε και σενάρια τύπου 11% τον κατώτατο φορολογικό συντελεστή και 23%, είτε κάποια άλλα σενάρια τύπου... Με συγχωρείτε, αλλά αυτή τη στιγμή είναι στο 6,5% και η κυβέρνηση προτείνει 7%, ναι, ο χαμηλότερο συντελεστή. Άρα είναι αύξηση στον υπάρχον συντελεστή. Μιλάμε για μια ελάχιστη αύξηση αυτή τη στιγμή, η οποία... επειδή ακριβώς η πρόταση της κυβέρνησης για το φόρο προστιθέμενης αξίας λαμβάνει υπόψη την αναδιανεμητική επίδραση που μπορεί να έχει ο φόρος προστιθέμενης αξίας, έχουμε προτείνει και έχουμε στοιχειοθετήσει και την πρότασή μας πάνω σε συγκεκριμένες μελέτες να μεταφερθούν όλα τα τρόφιμα από όποια κλίμακα κι αν είναι αυτή τη στιγμή στον χαμηλότερη που είναι το 7%. Σύμφωνα και με τις μελέτες που έχουν γίνει από το Υπουργείο Οικονομικών, μία τέτοια πρόταση για το φόρο, με βάση αυτούς τους συντελεστές για το φόρο προστιθέμενης αξίας δημιουργεί θετικές επιδράσεις για το χαμηλότερο 70% της εισοδηματικής κατανομής και αντιθέτως μεταφέρει κάποια βάρη στο υψηλότερο 30% της εισοδηματικής κατανομής. Επομένως, ακόμα και αυτές οι προτάσεις που κάνουμε για το φόρο προστιθέμενης αξίας αποσκοπούν στο να μπορέσουμε να αποσυμπιέσουμε το καλάθι της νοικοκυράς και τα αγαθά τα οποία καταναλώνουν κυρίως τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα όσο το δυνατόν μπορούμε. Παρακαλώ. Μας είπατε δύο φορές σήμερα ότι η κυβέρνηση ευελπιστεί και είναι αισιόδοξη ότι βρίσκεται μερικές μέρες μακριά από μια συμφωνία. Πώς να ερμηνεύσουμε το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός το Σάββατο για πρώτη φορά, εάν το έχω καταγράψει σωστά, παραπονέθηκε ότι οι εταίροι δεν τηρούν τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που αυτή η διαμαρτυρία τίθεται στο υψηλότερο επίπεδο. Κοιτάξτε, όταν είμαστε στην εξέλιξη μιας διαπραγμάτευσης, ανεξάρτητα αν είσαι στην αρχή, στη μέση ή στο τέλος αυτής της διαπραγμάτευσης, αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν μπορείς να ασκήσεις κριτική, είτε
δεν μπορείς να εκφράσεις διαφωνίες ή ακόμα και επικρίσεις στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαπραγμάτευση. Βλέπουμε πολλές φορές και από τη δική μας την πλευρά προσπαθούμε να μην πέφτουμε σε αυτή την παγίδα, παρόλο που για επικοινωνιακούς λόγους θα μπορούσε να μας βοηθούσε, αλλά εμάς μας νοιάζει η ουσία αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε λοιπόν ότι γίνονται πολλές φορές δηλώσεις από αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των θεσμών, οι οποίες είναι άκρως επιθετικές, υποτιμητικές αν θέλετε, και κάποιες από αυτές θα μπορούσαν να περνάνε και τα όρια της προσβολής. Εμείς από τη δική μας την πλευρά έχουμε επιλέξει να μην απαντάμε με αυτόν τον τρόπο, όχι γιατί δεν μπορούμε, ο καθένας μπορεί να το κάνει, δεν είναι αυτό το νόημα. Το ζήτημα είναι να προσπαθήσεις μέσα σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας κατανόησης να βάλεις αυτά τα ζητήματα, να ξεκαθαρίσεις το ποιες είναι οι δικές σου θέσεις σε αυτή τη διαπραγμάτευση, οι δικές σου προτάσεις, και πάνω σε αυτές να διαπραγματευτείς. Είναι εύκολο να υποκύπτουμε σε ρητορικά σχήματα. Το δύσκολο είναι να προσπαθούμε όλοι μαζί να επιδεικνύουμε ευθύνη και ρεαλισμό μπροστά στις πραγματικές ανάγκες αυτή τη στιγμή. Κύριε εκπρόσωπε Γκιώκας από Βήμα FM, το αναπτυξιακό πακέτο το οποίο διεκδικεί, το επενδυτικό αυτό πακέτο, η κυβέρνηση στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, θα αφορά δημόσιες επενδύσεις και έργα τα οποία έχουν μείνει πίσω ή θα καταλήξουν στα χέρια της ολιγαρχίας που με τόση θέρμη χτες κατήγγειλε ο Πρωθυπουργός? Αυτό είναι πολύ σωστό ερώτημα που μου θέτετε. Το ζητούμενο είναι να κατανεμηθούν με έναν τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να υπάρχει πραγματική διάχυση των ωφελιών από αυτές τις επενδύσεις, είτε είναι δημόσιες είτε είναι ιδιωτικές, στο ευρύ κοινωνικό σύνολο. Δεν έχουμε σκοπό μέσα από ένα τέτοιο τύπου επενδυτικό πρόγραμμα να στήσουμε μία νέου τύπου ολιγαρχία, όπως είπατε, ούτε να αποτελέσουν μαξιλαράκια για κάποιο άλλου τύπου προνομιούχους, επιχειρηματίες, όπου είχαν όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα προνομιακές σχέσεις. Εμάς αυτό που μας νοιάζει είναι ότι μέσα από ένα τέτοιο πρόγραμμα επενδυτικό να μπορέσει να πάρει ανάσα η κοινωνία και η οικονομία. Θοδωρής Λαπαναϊτής από thecitizen.gr. Θα μου επιτρέψετε να κάνω τρία ερωτήματα. Δεν άπτονται της οικονομίας, απλά επειδή έχει περάσει πολύ καιρό και υπάρχει ένα θέμα με το briefing κλπ. Είναι πολύ σοβαρά. Έχουν ήδη προκαλέσει αντιδράσεις και μέσα στο κόμμα σας. Το ένα, κατ' ουσίαν, είναι δύο ζητήματα. Το ένα αφορά το μεταναστευτικό και το άλλο τη στάση του Υπουργείου Εξωτερικών. Mm-hmm. Στις 21 Μαΐου εκδόθηκε μια ανακοίνωση για τα 25 χρόνια αναβαθμισμένων διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. Σε αυτή την ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών γίνεται λόγος για κοινές δημοκρατικές αξίες που οδήγησαν στη σφυριλάτηση μια σημαντική στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ. Κατανοώ ότι εμπορικές, οικονομικές κτλ. Σχέσεις μπορούν να υπάρχουν, αλλά μπορεί το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να μιλάει για κοινές δημοκρατικές αξίες με ένα κράτος που είναι κατοχική δύναμη στα Παλαιστινιακά εδάφη, κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου, βομβαρδίζει νοσοκομεία και σχολεία, σκοτώνει παιδάκια? Θα μπορούσε δηλαδή η Ελλάδα να υπογράψει μια αντίστοιχη δήλωση με την Τουρκία ότι μοιράζονται κοινές δημοκρατικές αξίες όταν κατέχει, ας πούμε, το βόρειο τμήμα της Κύπρου? Ο Πρωθυπουργός συμφωνεί, η κυβέρνηση συμφωνεί. Αυτό είναι το ερώτημα. Με αυτό. Είναι σαφές. Έτσι. Το ένα είναι ερώτημα. Αυτό. Και το λέω γιατί και ακόμα και βουλευτές σας χαρακτηρίζουν κατάπτυστη αυτή την ανακοίνωση. Η δεύτερη ερώτηση αφορά. Λίγο πιο σύντομα, αν ναι, ναι, σας πειράζει. Εν πάση περιπτώσει, να την παρακάμψω και πάω στο δεύτερο. Δύο ερωτήματα. Το δεύτερο, λοιπόν. Υπάρχει μια καταγγελία ότι Σύριοι πρόσφυγες, κατά κύριο λόγο 192, στις 12 Μαΐου έφτασαν στην Κρήτη και εκεί οι αστυνομικές αρχές σημάδευαν τα χέρια τους με αριθμούς καταγραφής την ώρα που κοιμούνταν. Έχετε γνώση του περιστατικού, πώς το κρίνετε? Υπάρχει τέτοια πρακτική, συνηθίζετε? Θα σας απαντήσω γρήγορα, χωρίς να έχω ακριβή εικόνα για το δεύτερο. Σίγουρα δεν είναι μια πρακτική η οποία είναι σύμφωνη και συμβατή και τόσο με τις αξίες της ελληνικής δημοκρατίας και του ευρωπαϊκού πολιτισμού, όσο και με τους νόμους
της χώρας μας και με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, μια τέτοιου τύπου καταγγελία διερευνάται, θα διερευνηθεί και θα είμαι και σε θέση να σας απαντήσω ενδεχομένως και την επόμενη φορά σε κάτι πιο συγκεκριμένο. Στο πρώτο θέμα που μου θέσατε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι σε σχέση με τις σχέσεις με το Ισραήλ, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε μια διαδικασία έτσι ώστε να προωθήσει τις διπλωματικές αυτές σχέσεις. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν αλλάζει κάποιες πάγιες θέσεις τόσο της σημερινής ελληνικής κυβέρνησης όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε, σε σχέση με ζητήματα που αφορούν το Παλαιστινιακό και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία είναι γνωστά. Την επόμενη φορά, αν θέλετε, θα μπορώ να σας έχω μια πιο συγκροτημένη απάντηση, επειδή είναι ένα θέμα που έχουν περάσει για κάποιες εβδομάδες και όντως δεν είμαι έτοιμος να απαντήσω σε σχέση με αυτό, και με χαρά να το συζητήσουμε και να σας ενημερώσω. Έφη Μπαρμπάτση από τον Α. Για το θέμα της ρύθμισης των 100 δόσεων που λύγει αύριο, θα υπάρξει κάποια παράταση? Αυτό θα το ανακοινώσει, θα ανακοινωθεί κάποια τέτοια πρωτοβουλία, αν υπάρξει. Η αρμόδια υπουργός, αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, η κυρία Βαλαβάνη. Πάντως, μιας και με ρωτάτε, είναι μεγάλη έτσι, η προσφυγή είτε φυσικών προσώπων είτε νομικών προσώπων στη ρύθμιση αυτή. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει τέτοια πρωτοβουλία, θα κατατεθεί από την κυρία Βαλαβάνη, θα ανακοινωθεί μάλλον από την κυρία Βαλαβάνη. Παρακαλώ. Αγόρης από το Χωνί. Ένα σχόλιο θέλουμε για τα αποτελέσματα των χθεσινών ισπανικών εκλογών, για την πτώση Ραχώη και την άνοδο των Ποδέμος. Το μόνο σχόλιο μπορώ να σας κάνω είναι ότι προφανώς η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλες τις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη, είτε αυτό αφορά δημοτικές εκλογές είτε εθνικές εκλογές, και προφανώς βγάζουμε και εμείς τα δικά μας συμπεράσματα από αυτό. Παρακαλώ, ναι, αν υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις, βλέπω ότι δεν υπάρχουν πολλές, οπότε αν υπάρχουν και κάποιοι που έχουν ρωτήσει δύο φορές, ναι, μία φορά. Θα ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με την αναφορά σου στην κυβέρνηση, είναι υπέρ την, έχει την ευθύνη να πληρώσει τις υποχρεώσεις της χώρας εντός και εκτός Ελλάδας. Πώς γίνεται χθες κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης, πάρα πολλά στελέχη να απειλούν με στάσεις πληρωμών, και σήμερα ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης να λέει ότι έχουμε την ευθύνη να πληρώσουμε? Βρίσκεται κάποια απόσταση σε αυτό ανάμεσα στις δύο τοποθετήσεις? Πώς γίνεται μια τέτοια διαφοροποίηση? Εγώ αυτό που σας λέω και το έχω επαναλάβει πολλές φορές εδώ πέρα και δεν νομίζω ότι έχω υποπέσει σε κάποια αντίφαση, είναι ότι είναι γνωστά τα προβλήματα ρευστότητας τα οποία υπάρχουν στην ελληνική οικονομία. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να επαναλάβω μια μόνιμη απάντηση που σας δίνω για το πόσα έχουμε πληρώσει, τα πόσα δεν έχουμε λάβει στο πλαίσιο της Δανειακής Σύμβασης και πώς τέλος πάντων εφαρμόζεται μονομερώς αυτή η Δανειακή Σύμβαση από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Αποπληρώνουμε δηλαδή τις υποχρεώσεις μας και δεν εισπράττουμε κάτι σε αυτό το πλαίσιο. Γνωρίζετε λοιπόν τα προβλήματα ρευστότητας. Όταν υπάρχουν στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης τα οποία λένε αυτό που είπατε και εσείς τώρα, το λένε επειδή γνωρίζουν ότι αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας στην ελληνική οικονομία. Αυτό που λέω εγώ από τη δική μου την πλευρά, που αποτελεί και πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης, είναι στο βαθμό που είμαστε σε θέση να πληρώσουμε, θα αποπληρώνουμε όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Και ευθύνη της κυβέρνησης είναι να είναι σε θέση να αποπληρώνει όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Της κυβέρνησης ή και των δανειστών? Προφανώς είναι και ευθύνη και των δανειστών. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει πάλι πολλές φορές, ότι είναι ευθύνη και των δανειστών να είναι συνεπής σε αυτού του τύπου τις δανειακές υποχρεώσεις και απαιτήσεις. Παρακαλώ. Το Σαββατοκύριακο αλλά και συνεχώς το τελευταίο διάστημα η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί για φοροεπιδρομή. Ένα. Και δύο. Ο κ. Βενιζέλος κατέθεσε, νομίζω, πριν από λίγο και τρίτη επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό. Για το ίδιο θέμα, για την πορεία της διαπραγμάτευσης, θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή στην ώρα του Πρωθυπουργού? Κοιτάξτε, όταν ρωτάς με την ίδια επιμονή για ένα θέμα που αντιλαμβάνεται και ο κ. Βενιζέλος ότι δεν μπορεί να υπάρξει απάντηση τη στιγμή ακριβώς που είμαστε σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο σε σχέση με τη διαπραγμάτευση, μάλλον γίνεται και για λόγους
να τραβήξουμε κάποιο ενδιαφέρον από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επομένως, αυτό που αποτελεί, που έχει απαντηθεί και έχει απαντηθεί και από μένα σε αυτό εδώ πέρα, από αυτό εδώ το βήμα, είναι ότι σε αυτή τη φάση της διαπραγμάτευσης είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να μην δώσει τώρα αυτού του τύπου την ενημέρωση. Ούτως ή άλλως κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει αυτή την κυβέρνηση, πόσο δε μάλλον ο κύριος Βενιζέλος ή ο κύριος Σαμαράς, ότι κάνουμε διαπραγμάτευση πίσω από κλειστές πόρτες. Να σας υπενθυμίσω ότι ουδέποτε τα τελευταία χρόνια επί κυβερνήσεως του κυρίου Σαμαρά έγινε είτε κάποιου τύπου briefing σαν αυτό εδώ πέρα, ουδέποτε ο κύριος Σαμαράς έρχονταν στην ώρα του Πρωθυπουργού στη Βουλή για να απαντήσει σε αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Και να σας υπενθυμίσω επίσης ότι η διαπραγμάτευση που γίνονταν στο πλαίσιο της προηγούμενης κυβέρνησης ήταν μια διαπραγμάτευση που όχι απλά γίνονταν πίσω από κλειστές πόρτες, γινόταν πίσω από ερμητικά κλειστές πόρτες και δεν υπήρχε η παραμικρή ενημέρωση στον ελληνικό λαό ούτε στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ο Πρωθυπουργός και έχει έρθει στο ελληνικό κοινοβούλιο και έχει απαντήσει. Ήδη έχει πάει στη Βουλή σχεδόν περισσότερες φορές από ότι ο κύριος Σαμαράς στα χρόνια της θητείας του ως Πρωθυπουργός. Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να κατηγορήσει κάποιος την ελληνική κυβέρνηση ότι κινείται στη διαπραγμάτευση με συνθήκες αδιαφάνειας. Τώρα, για την πρώτη ερώτηση που μου κάνατε για την κατηγορία της Νέας Δημοκρατίας περί φοροεπιδρομής, είναι εύκολη η επίκληση της λαϊκής ρίσης ότι στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Και νομίζω έχει απαντηθεί πολλές φορές και από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης ότι είμαστε μια κυβέρνηση η οποία από τα πρώτα νομοθετήματα τα οποία φέραμε ήταν ένας νόμος ο οποίος είχε αυτά τα χαρακτηριστικά που δημιουργούν συνθήκες χαλάρωσης της θηλιάς τόσο των φυσικών προσώπων όσο και των νομικών προσώπων, της θηλιάς όμως που είχαν βάλει οι προηγούμενες κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένης και αυτής του κυρίου Σαμαρά. Δώσαμε τη δυνατότητα σε χιλιάδες συμπολίτες μας να μπορούν να ρυθμίσουν χρέη, να μπορούν να πάρουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Την ίδια στιγμή μιλάμε και συζητάμε για στοχευμένες φορολογικές παρεμβάσεις οι οποίες να ανακατανέμουν τα βάρη που πλήρωσε συλλήβδινο ο ελληνικός λαός και κυρίως τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα και να τα αναδιανύμουμε με έναν τρόπο αυτά τα φορολογικά βάρη έτσι ώστε να πάρουν ανάσα αυτοί οι οποίοι πλήρωναν όλα αυτά τα χρόνια το μάρμαρο. Νομίζω ότι κανένας συμπολίτης μας δεν μπορεί να πάρει σοβαρά τις κατηγορίες και τις αιτιάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης περί φοροεπιδρομής που σχεδιάζει αυτή η κυβέρνηση. Παρακαλώ. Πούλο από FM Voice. Νωρίτερα εκφράσατε πλήρη στήριξη στον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Βαρουφάκη, και ήθελα να σας ρωτήσω αν θα λέγατε το ίδιο ως κυβέρνηση μία ακόμη φορά και για τον κύριο Πανούση, μετά και την πρόσφατη επίθεσή του στη συμπεριφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, αλλά και αυτά που διαβάσαμε για πιέσεις στην Κεντρική Επιτροπή προς την κατεύθυνση παραίτησής του. Κοιτάξτε να δείτε, πολλές φορές γίνονται δηλώσεις από υπουργούς σε διάφορα επίπεδα, με τις οποίες άλλοτε και η κυβέρνηση συμφωνεί, άλλοτε δεν συμφωνεί. Προφανώς υπάρχουν ζητήματα στα οποία θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε και με διάφορες δηλώσεις του κυρίου Πανούση και υπάρχουν και ζητήματα στα οποία δεν θα μοιραζόμασταν την ίδια άποψη. Σε καμία περίπτωση όμως δεν τίθεται ζήτημα αυτή τη στιγμή για κανέναν υπουργό της ελληνικής κυβέρνησης από την πλευρά τη δική μας. Απλά έχουμε 5 λεπτά. Να μαζέψουμε λίγο τις ερωτήσεις. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η όποια συμφωνία επιτευχθεί θα υλοποιηθεί από το υφιστάμενο κυβερνητικό σχήμα? Υπάρχει κάποιο δίλημα που μπορεί να τεθεί από τον Πρωθυπουργό σε κάποια στελέχη τα οποία, αν δεν αντέχουν να σηκώσουν το βάρος μιας συμφωνίας, ενδεχομένως? Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα. Δεν υπάρχει ζήτημα ανασχηματισμού, δεν υπάρχει ζήτημα για αλλαγή στα κυβερνητικά πόστα. Κύριε εκπρόσωπε, δεν έχω καταλάβει κάτι. Εάν στις 5 του μηνός
Δεν έχει υπάρξει συμφωνία. Παρά τις όποιες προσπάθειες έχετε κάνει εσείς και η άλλη πλευρά. Δεν υπάρξει συμφωνία. Έχετε το 1,6 που χρειάζεστε μέσα στον Ιούνιο για να το πληρώσετε. Και αν δεν υπάρξει μέχρι τις 5 του μηνός σε συμφωνία, έχετε άλλη καταληκτική ημερομηνία. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Απλά με επαναλαμβάνετε και εσείς, με επαναλαμβάνετε τα ίδια ερωτήματα. Και θα αναγκαστώ να σας επαναλάβω και εγώ την ίδια απάντηση. Έτσι. Η απάντηση είναι αυτή η οποία την έδωσα και πριν και μία και δύο και τρεις φορές. Θα με βάλετε να την επαναλάβω? Δεν θα σας απαντήσω τώρα, γιατί έχω απαντήσει ήδη πάρα πολλές φορές αυτή την ερώτηση. Και μπορώ να σας παραπέμψω και σε προηγούμενα. Θα απαντήσει αν υπάρχει άλλη καταληκτική ημερομηνία πέρα από τις 5 του μηνός. Αυτό που σας λέω είναι ότι η κυβέρνηση στοχεύει και έχει βάσιμες αξιώσεις, έτσι ώστε αυτή η συμφωνία να ολοκληρωθεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που σας είπα ήδη από την πρώτη ερώτηση του σημερινού briefing. Τελευταία ερώτηση. Δύο τελευταίες ερωτήσεις και τελειώνουμε. Μαλτέζου από το Reuters. Σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις δεν καταλήξουν σύντομα, τίθεται ζήτημα επέκτασης της παρούσας δανειακής σύμβασης στα τέλη Ιουνίου? Ούτε έχουμε θέση εμείς ως κυβέρνηση, ούτε μας έχει τηθεί κάποιο ζήτημα παράτασης. Και Χαγιά από τα Νέα. Κύριε εκπρόσωπε, επειδή ξένα μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών για το ενδεχόμενο μη πληρωμής της δόσης προς το Δούνου του, δέχτηκε κάποιες οχλήσεις ενδεχομένως από ξένους παράγοντες η κυβέρνηση μετά από αυτές τις δηλώσεις? Όχι, δεν έχει υπάρξει παραμικρή παρέμβαση μετά από αυτές τις δηλώσεις. Τελευταία ερώτηση. Όσο είμαστε ακόμα στο χρονικό πλαίσιο, γι' αυτό κοιτάω και το ρολόι συνέχεια. Στεφανόπουλος από Greek American News Agency. Μπορείτε να μας κάνετε μια επίσημη ενημέρωση για το κλίμα που βρήκε ο Πρωθυπουργός στο τηλεφώνημά του με τον Υπουργό Οικονομικών, τον ΗΠΑ? Διότι δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση, έχουμε μόνο κάποιες διαρροές. Ο Πρωθυπουργός, σας το έχω πει και άλλες φορές αυτό, προβαίνει συχνά σε επαφές με διεθνείς παράγοντες, είτε ομόλογους του, αρχηγούς κρατών, είτε και με τον Υπουργό Οικονομικών, τον ΗΠΑ, που συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή με ρωτάτε. Και επιλέγουμε από τη δική μας την πλευρά ως κυβέρνηση να μην δίνουμε στη δημοσιότητα αυτού του τύπου τις επαφές. Αυτό δεν γίνεται επειδή θέλουμε να κρύψουμε κάτι, ούτε επειδή πιστεύουμε ότι δεν μας συμφέρει επικοινωνιακά. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο του σεβασμού των διπλωματικών σχέσεων και των επαφών που κάνει ο Πρωθυπουργός. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια επικοδομητική συζήτηση σε πολύ καλό κλίμα και με κοινή, έτσι, αμοιβαία, σε ένα αμοιβαίο πνεύμα, ότι πρέπει να υπάρχει συμφωνία σε ένα εύλογο χρονικό, σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.